γιατί, ναι, γιατί ξαναμπήκαμε στη λογική της ισχνής επιθετικής παρουσίας. Εντάξει, γιατί αυτή η ομάδα ξέρουμε ποιες είναι οι αδυναμίες της, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της και πού μπορούμε να, πώς να το πω τώρα, παίζοντας καλή άμυνα όπως παίξαμε αυτό το διάστημα, πώς θα μπορούσαμε πάλι να, όταν περάσαμε και ένα πόντο μπροστά, να ελέγξουμε το παιχνίδι και να βρούμε κάτι διαφορετικό από αυτό το σετ παιχνίδι, το πιο αργό παιχνίδι που μας πρότεινε η Κροατία. Και σίγουρα με τον τρόπο που αμήνθηκαν ήταν πάρα πολύ και έξυπνοι, γιατί έχουν και τα κορμιά. Και ρισκάραμε τα σούτ, γιατί είχαμε πολλά πέναλτι ούτως ή άλλως, τα σούτ που έπρεπε να γίνουν. Εγώ θεωρώ ότι αν ξεκινούσαμε διαφορετικά και αυτά τα σούτ θα μπαίνανε. Αυτό το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βιαστήκαμε πάρα πολύ στην αρχή. Πάρα πολύ. Παρόλο που παίζανε αυτή την άμυνα, ούτως ή άλλως ήταν ξεκάθαρο, θα έπρεπε να είχαμε περισσότερη υπομονή, να μπαίναμε στο κομμάτι με τα φάουλ, να είχαμε, όχι μόνο να γυρίζαμε την μπάλα, δηλαδή να πήγαινε η μπάλα στο low post και από εκεί μια ισορροπία, αλλά βιαστήκαμε πάρα πολύ στην αρχή και απ' την άλλη τα βάλανε αυτοί και ήταν δύσκολο μετά, μπήκε ο ψυχολογικός παράγοντας, το οποίο μας έκανε αρκετή ζημιά. Κάνοντας όλη αυτή την προσπάθεια αμυντικά, πάλι εκεί που θέλαμε να βάλουμε την μπάλα στον Μπουρούση, κολλήσαμε, είχαμε ανοιχτά σουτ, 3-4 ανοιχτά σουτ. Και εκεί, εντάξει, ξαναλέω, δεν μπορούσαμε μάλλον να βρούμε σε έναν παίχτη ακόμα ή τέλος πάντων κάποιος θα μπορούσαμε να αλλάξει το παιχνίδι. Ουσιαστικά ο Καλάφης δεν μπήκε στο παιχνίδι ποτέ και αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Στο παιχνίδι έμειζε λίγο και με αυτό με την Ισπανία, δηλαδή ανατροπή στην τρίτη περίοδο και πέρασμα στο σκορ και μετά κάποιο κόλλημα, μήπως είναι και πνευματικό πέρα από γνωστικό. Δηλαδή ότι... Εγώ είπα ότι το πνευματικό είναι σίγουρο. Είναι μια καινούργια ομάδα και δεν είχαμε χρόνο να δουλέψουμε αυτήν την ομάδα. Ήδη να έχουμε κάποιες προπονήσεις ή ακόμα και φιλικά περισσότερο. Να δούμε, πέρα από το φιλικό της Σερβίας που ήταν έτσι πολύ κοντά στο σημερινό παιχνίδι, και κάποια παιδιά τα οποία θα πρέπει να μπουν μπροστά, πρέπει να μπουν μπροστά σε σύντομο χρονικό διάστημα, με περισσότερες ευθύνες από ό,τι έχουν στις ομάδες τους. Και αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι' αυτό μένω σε αυτό το διάστημα στην αρχή του παιχνιδιού, το οποίο μας έκανε μεγάλη ζημιά. Τελικά μουφλάζ, για να λύσουμε τις εγγενείς αδυναμίες, δεν είναι μόνο της ελληνικής ομάδας, είναι και γενικότερα του μπάσκετ. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιες αντιδράσεις στα pick and roll το ψηλώνει και όχι μόνο το ψηλώνει κακές, έγινε και με το Μεξικό. Και επίσης, ας πούμε ότι από τη στιγμή που μας χάρισαν, όπως είπες και εσύ, τα σουτ και μας προκαλούσαν να σουτάρουμε, δεν μπορούσαμε να τα. Ναι, εντάξει. Ξαναλέω. Θα δούμε λιγάκι. Ξέρουμε, ο Νίκ έχει τις δυνατότητες πολύ καλό διάβασμα στο pick and roll. Έχει την αδυναμία λίγο του σουτ. Είναι σουτέρ ή τέλος πάντων μπορεί να βάλει τα σουτ στην ημέρα. Έτσι. Από εκεί πέρα, ο Βαγγέλης το ίδιο. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα. Τρέχει το pick and roll, αλλά όχι στο επίπεδο έτσι, που παίζανε τα προηγούμενα γκάρ που είχαμε. Είναι ο ρόλος του είναι τελείως διαφορετικός. Και με τον Γιάννη, ξέρουμε ότι δεν έχουμε, δηλαδή δεν είχαμε pick and roll, δεν είχαμε τόσο μεγάλη δημιουργία. Και το ξέραμε αυτό από την αρχή και το είχα πει κιόλας, ότι θα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό τρόπο το κομμάτι της δημιουργίας. Ουσιαστικά το έλεγα αυτό από το low post. Είστε ικανοποιημένος από την αντίδραση εθνική στο μείον 23. Σίγουρα έδειξε η ομάδα χαρακτήρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να σε κάτω με 24 πόντους. Συγγνώμη. Σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Εκεί ανεβάσαμε την ένταση πάρα πολύ στην άμυνα. Πήραμε τα rebound. Είχαμε και κάποια transition παιχνίδι. Είχαμε ένα σερί εκεί με το Στράτο και στο low post και κάποιους συνεχόμενους πόντους. Αλλά δεν άντεξε η ομάδα, πιστεύω, μετά την υπερπροσπάθεια που έκανε, να έχουμε και την ίδια φρεσκάδα ή τέλος πάντων και πιο καθαρό μυαλό ή καλύτερη ευστοχία στο σημείο που περάσαμε μπροστά ένα πόντο. Γενικά, σε επίπεδο αυτοκριτικής, ας πούμε, υπήρξε κάτι που συνολικά κάναμε λάθος και θα μπορούσε να... Εγώ, άμα θυμάστε, έχω πει ότι αυτή η ομάδα είναι λίγο έκπληξη, γιατί δεν την ξέρεις τόσο καλά. Για μένα ήταν έκπληξη πώς ξεκίνησαμε το παιχνίδι. Και εντάξει, να χάσει τα τρίποντα ένα κομμάτι. Το δεύτερο, ούτε τα φόλτα χρησιμοποίησαμε. Τους αφήσαμε είτε στον εμβολιασμό είτε στα σουτ, ενώ τους είχαμε μπροστά, να σκοράρουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι έκπληξη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι θέμα τακτικής ή κάτι οργανωμένο που θα πρέπει να κάνεις. Είναι καθαρά διάβασμα. Είναι αρχή του παιχνιδιού. Οπότε δεν είναι στο 35 να το θεωρήσει έκπληξη. Είναι αρχή του παιχνιδιού και θα πρέπει να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι. Κερδίσαμε κάτι από όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια παιδιά που μπήκανε αμέσως και με αρκετά λεπτά συμμετοχής και ουσιαστικά κομμάτια, σημαντικά κομμάτια για την ομάδα, να συνεχίσουν. Πρέπει να αγκαλιαστεί αυτή η ομάδα. Πιστεύω, το είπα και στη συνέντευξη τύπου πριν, ότι μπορεί αυτή ήταν να είναι το έμπνευμα μια καινούργια χρονιά. Θα είναι άσχημο και να αναπολούμε το παρελθόν, να σκεφτόμαστε με ποιους παίχτες είχε αυτή η ομάδα. Είναι μια
καινούργια κατάσταση τώρα. Παίκτες με, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και ελπίζω στο επόμενο τουρνουά να έχει η ομάδα και τον χρόνο που χρειάζεται και κάποιες απουσίες που είχαμε λόγω τραυματισμών ή τέλος πάντων κάποιοι παίκτες να μπουν στην ομάδα αυτή και να δώσουν και το κάτι παραπάνω για να συνεχίσει η εθνική μας ομάδα να είναι πάντα ανταγωνιστική σε όλα τα διεθνή τουρνουά. Θα το θέσω διαφορετικά. Κότς, είναι ένας κύκλος που κλείνει αυτός και ένας άλλος που θα ανοίξει. Ίσως αυτό το παιχνίδι ένα ιστορικό κομβικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι ίσως να συνέβησαν και τα δύο. Έκλεισε ο κύκλος στο περασμένο καλοκαίρι ή τέλος πάντων κάποιους μήνες πριν ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Αμέσως στα βαθιά μπήκαν κάποια παιδιά σε ένα τόσο κρίσιμο και σημαντικό τουρνουά. Μπορούμε να πούμε και θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στους Έλληνες παίκτες, πιστεύω πάρα πολύ στην εθνική μας ομάδα, ότι με υπομονή, επιμονή θα ξαναβούμε πάλι μπροστά. Και θέλει βέβαια ένα αγκάλιασμα και μια ηρεμία για τους παίκτες. Μιλάω για τον προπονητή, γιατί ξέρουμε το ρόλο του προπονητή σε αυτή την ομάδα. Να αγκαλιαστούν αυτοί οι παίκτες και να πούμε στο επόμενο τουρνουά ακόμα πιο δυνατοί. Ανεξαρτήτως του πώς θα είναι η επόμενη μέρα και από πλευράς προσώπων και από πλευράς συνθηκών σε αυτή την τριετία. Κοουτσάρισε στην εθνική ομάδα, αξιότιμη και την κοουτσάρισε σε τρεις μεγάλες οργανώσεις. Γνώρισε τρεις ήττες. Απλώς ήταν οι κακές ήττες, οι μοιραίες. Τι σε στενοχώρησε, τι σε τραυμάτισε, τι σε χάλασε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά περισσότερο. Σίγουρα δεν είναι. Όχι, το θεωρώ δεδομένο, αλλά απλώς το γαμό του πια. Ναι, σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια που δεν ήμασταν όπως έπρεπε να είμαστε. Και βέβαια την ευθύνη την έχω εγώ. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί η ευθύνη του προπονητή είναι να ετοιμάσει τους παίχτες σε ένα παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι δεν είμαι προπονητής για τα κρίσιμα παιχνίδια. Το έχω αποδείξει αυτό το πράγμα. Ποιος θέλει να το δει όπως διαφορετικά. Αλλά ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικά να είσαι προπονητής στην εθνική ομάδα και τελείως διαφορετικά να είσαι προπονητής σε ένα σύλλογο. Έχεις και το χρόνο, έχεις και το χρόνο να δουλέψεις με την ομάδα πολλά πολλά χρόνια. Εδώ όχι. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι πέφτουν κάποια timing σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια όπου θα πρέπει οι παίκτες, σημεία αναφορά τη ομάδα να είναι σε καλή μέρα και πνευματικά και η ομάδα γενικότερα. Άρα λοιπόν, εμένα αυτό που με πλήγωσε ήταν να πίστευα στις ομάδες που είχαμε και στα τρία τουρνουά. Φέτος σίγουρα ήταν δύσκολο, το ξέραμε. Είχαμε την επίγνωση αυτή. Πιστεύαμε ότι θα παλέψουμε. Πάλεψε η ομάδα σήμερα. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά έχει συνέχεια αυτή η ομάδα και θα έχει για πάντα. Η δική σου συνέχεια ποια είναι, αν επιτρέπεται η ερώτηση. Όταν λέει προπονητής, η ευθύνη είναι δική μου. Βέβαια, είναι περίπου de facto ισοδύναμο απαραίτηση, ας πούμε. Εντάξει, έχω τρία λέξη. Δεν είχα συμβόλαιο φέτος. Κουτσάρισα την ομάδα χωρίς να έχω συμβόλαιο. Εγώ είχα δύο χρόνια συμφωνία με την Ομοσπονδία τα προηγούμενα δύο χρόνια και φέτος ούτε καν μιλήσαμε. Ούτε δεν μιλάμε ούτε για παραιτήσεις ούτε για πωλήσεις. Ευχαριστούμε.